εγκεφαλής που αποτελείται από εκατοντάδες μικρά κοχύλια, τα οποία οι άνδρες μεταφέρουν από τις ακτές του Καράτσι, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά στα βορειοδυτικά της χώρας, ώστε να στολιστούν λαμπρά τα μαύρα χιτόνια και τα καπέλα των γυναικών. Με αυτά τα βαριά κοσμήματα και ενδύματα δουλεύουν στους αγρούς τους και κοιμούνται το βράδυ. Εγκάρδιοι άνθρωποι χαμογελαστοί, χωρίς ταυτότητες και ληξιαρχικές πράξεις γέννησης ή θανάτου, χωρίς τίτλους κυριότητας, σε γοητεύουν με την ανθρώπινη φιλική τους διάθεση. Η Ζάνη είναι μια χαρακτηριστική γυναίκα καλάς που εγκάρδια μας δέχθηκε στο σπίτι της. Μας είναι σώτα γέννη. Αια μούλκη, μπότανγκ σπα αια μούλκη κιά. Μην κουπέσαι μου πέσαι κουαρί σπα γουζαράν σπα γέλιαντε. Φάσουλ μπόι ή φάσουλ τάνε σπα μούλκα. Κουρ φάσουλ νό γόμ και κυσίτα μασέι γόμ. Τζουαρί κυσίτα μασέι τζουαρί. Ασέ τζουαρί μπόι σπα μούλκα. Σπα έταν σώρα γουζαράν σπα. Κουρα κουπέσαι κουαρί μπιαζεμίσαι, κουρα σουμένου κουαρί μπιαζεμίσαι, κουρα... Αν ήταν κουαρί μπιαζαμάμα σούσαι, κουρα μουζουρί κουαρί γιουμπόσαι. Σπα μούλκι σαί μποτάν. Ботам мульки спа мульки. Аж кори зинаги шек сая ван госен. Кыр келю дом. Кяды. Чесеган ди бери ойно четрава мужики я пешаура алти сабак чешай го батем са амада асумяно. Ама мада асумира са. Ди 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 эсэ цела пса ке там шели хой пса кярен. Вашай савак. Четра. Джа. Пса хуш бомя. Дей. Дей. Μήπως ψά δελτές μη σειρά και σε ζέγαν τα άλλη νοσέ. Σπάρεσαι. Δεν είπα, βίνει. Βίνει, ψά πατσένικια έστω νόμποι, τράστο νόμποι τώρα. Να, ναι. Τα πατσένικια τράστο νόμποι, τρόλοι τα τράστο νόμποι. Μα πατσένω. Στο χωριό Κρακάλ της κοιλάδας Ρουμπούρ βρεθήκαμε όλο τυχαία στην περίπτωση μιας κηδείας ενός καλάς. Χωρί τελετουργική, κυκλική, σχεδόν διονυσιακή, γύρω από το νεκρό σώμα που κρατούν τρεις νύχτες. Κραυγές και σφυρίγματα και μια κόκκινη σημαία δίνουν το στίγμα εκείνου του κατεβόδιου που πουθενά αλλού δεν θα βρούμε σε ολόκληρη την Ασία. Ha 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 ha
Οι βωμοί των Καλάς θυμίζουν πολλά από τους βωμούς των χώρων θυσίας της αρχαίας Ελλάδας. Έξω από το χωριό συναντάμε ένα βωμό, όπου οι Καλάς προσεύχονται και θυσιάζουν. Υπάρχουν υποτυπώδεις παραστάσεις που σηματοδοτούν τη λατρεία και έχουν σημασία οι παραστάσεις με το δικέρατο, αν θυμηθούμε πως ο Αλέξανδρος παρουσιάζεται δικέρατος σε αρχαία νομίσματα ως γιος του Άμωνος Δία. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι γιορτές της Άνοιξης, της Συγκομιδής και η Κάωμος, δηλαδή ο Διονυσιακός Κόμος. Οι επαφές στη διάρκεια όλων των εκδηλώσεων, ακόμα και στις κηδείες, ανάμεσα στις γυναίκες και τους άντρες, τα ερωτικά πειράγματα, τα σφυρίγματα, η ανυπαρξία της ντροπής και της ισλαμικής αυστηρής ηθικής, είναι ένα επιπρόσθετο στοιχείο που χαρακτηρίζει την φυλή των Καλάς. Οι επισκέψεις στα σπίτια των Καλάς, στα ξύλινα αυτά διόροφα σπίτια, με τα σκαλίσματα στις κολόνες, με εκείνο το περίεργο σκάλισμα που μοιάζει με τον ήλιο της Βεργίνας, σαν Μαργαρίτα, και που οι ξυλουργοί δεν ξέρουν να σου πούν από πού προέρχεται το σχέδιο. Στα σπίτια αυτά που μοιάζουν με πολλά σπίτια χωριών της ορεινής Μακεδονίας και όπου μέσα υπάρχουν μικρές καρέκλες, όταν πουθενά αλλού, σε κατοικήσιμους χώρους του Πακιστάν, δεν υπάρχουν τέτοια. Εύκολα παρασύρεσε στην ιδέα της αρχαίας Ελλάδας και στην επιρροή της μέσω του μεγάλου Μακεδόνα βασιλιά στην μακρινή Ανατολή. Ο τρόπος της θυσίας ενός ζώου σε φέρνει κατευθείαν στον τρόπο σφαγής των ζώων σήμερα σε χωριά της Μακεδονίας και Θράκης. Και ακόμα, όταν το κεφάλι του ζώου αποκόπτεται, η τοποθέτησή του στον υποτυπώδη βωμό είναι μια αναφορά που μόνο στην Ελλάδα συναντούσαμε παλιά.
Αυτό το ζώο που θυσιάστηκε και που, όπως υποστήριζε ο Χαμίντ Χάν, ήθελε να θυσιαστεί, θα μοιραστεί σε ίσες μερίδες σε όλα τα σπίτια των Καλάς. Και αυτή η πράξη είναι μια πράξη αλληλεγγύης, γιατί η θυσία δεν είναι παρά θυσία για το συμφέρον όλων, μια πράξη αγάπης και σύσφυξης της αδελφότητας που μένει αποκομμένη και μόνη ανάμεσα σε απότομα βουνά, ξένες θρησκείες και ένα σύγχρονο πολιτισμό που ακόμα εδώ δεν έγινε δεκτός με αγάπη.